πληροφορίες για έτοιμα στη ΣΥΠΑ για αγορά ελικοπτέρων τύπου UH-60 Black Hawk και V-22 Osprey κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα μέσα ενημέρωσης. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες για την ώρα είναι ανεπιβεβαίωτες, πολύ πιθανόν να βασίζονται σε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Χρήστου Μαζανίτη και κάνουν λόγο για 4 Osprey και 48 Black Hawk που αιτείται η διοίκηση ειδικού πολέμου από τη ΣΥΠΑ. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στα τουρκικά μίντια, τα οποία εδώ και καιρό δεν σταματούν να σχολιάζουν τα εξοπλιστικά προγράμματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τουρκικές ιστοσελίδες αναφέρουν πως η Ελλάδα δεν σταματάει να ενισχύει την άμυνά της παρά τις οικονομικές δυσκολίες, καθώς όπως λένε φοβάται την Τουρκία. Βέβαια, ο συνεχής σχολιασμός των ελληνικών εξοπλισμών θα μπορούσε να πει κανείς πως μάλλον το αντίθετο αποδεικνύει, αφού τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν χάνουν ευκαιρία να σχολιάζουν την αγορά των Ραφάλ και των νέων φρεγατών Μπελαρά. Αξίζει να επισημανθεί ότι κάθε φορά επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για τις συγκεκριμένες αγορές τη στιγμή που η τουρκική λίρα κάνει καθημερινά νέα χαμηλά ρεκόρ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.